ομολογία του ισχυρίστηκε ότι ψεύδεται ο υπάλληλος του βενζινάδικου για τον τρόπο που ειδοποίησε την αστυνομία και είπε ότι ο υπάλληλος είπε ότι δεν ζήτησε την καταδίωξη του 16χρονου μετά την κλοπή. Τι είπε ακριβώς ο αστυνομικός? Ναι, αυτό το αποκαλύψαμε χθες, Κατερίνα, στο κεντρικό δελτίο, ότι ο υπάλληλος πήρε την άμεση δράση, τους ενημέρωσε, τους λέει: σας παίρνω γιατί μου το είπαν οι συνάδελφοί σας, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή μίλησα και με τον υπεύθυνο, μου είπε ότι δεν θέλουμε ούτε ποινική δίωξη. Αυτό έγινε χθες. Σήμερα, αυτό λοιπόν, ήταν το χθες. Σήμερα, ψέματα. Λοιπόν, ο αστυνομικός λέει: ψεύδεται, ψεύδεται. Και δεν είναι ότι μονολογούσε, το ακούσαμε και από υπερβάλλοντα ζήλο, εμείς αρχίσαμε να τον κυνηγάμε. Ψεύδεται, μας το είπε. Και ότι το κάνουν όλα αυτά τώρα και ο υπεύθυνος και ο υπάλληλος, προκειμένου να μην υπάρχουν αντίπεινα από την οικογένεια του 16χρονου. Να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι ο παππούς του 16χρονου, τον είδαμε τις προηγούμενες μέρες που απειλούσε τον υπάλληλο του βενζινάδικου σε δηλώσεις του για το γεγονός ότι ειδοποίησε την αστυνομία. Κάτι το οποίο βεβαίως ο υπάλληλος αρνείται, ο αστυνομικός λέει ότι αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, να δούμε τι διαφώνησαν τώρα, ανακριτής και εισαγγελέας. Ο ένας ήθελε να παραμείνει εκτός φυλακής υπό όρους ο 34χρονος αστυνομικός. Ο εισαγγελέας είπε να προφυλακιστεί. Ο ανακριτής λοιπόν είχε την άποψη ότι δεν υπάρχουν λόγοι, δεν συντρέχουν οι λόγοι για να προφυλακιστεί, καθώς όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Κατερίνα, αυτό που μετράει για το αν θα οδηγηθεί κάποιος στην φυλακή είναι αν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων ή αν είναι ύποπτος φυγής. Προφανώς εδώ ο δικαστικός λειτουργός έκρινε ότι δεν είναι, οπότε γι' αυτό το λόγο πρότεινε να φεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αντίθετη άποψη είχε ο εισαγγελέας. Το συμβούλιο, βέβαια, με βούλευμά του τις αμέσως επόμενες ημέρες θα λύσει αυτή τη διαφωνία. Και μέχρι την Τετάρτη, Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στο Βασίλη Λαμπρόπουλο τώρα, διότι, Βασίλη, έχεις αποκαλυπτικά στοιχεία για να δούμε ποια ήταν τα λάθη της αστυνομίας στην υπόθεση. Είναι πολλά τα λάθη της αστυνομίας, Κατερίνα, στην υπόθεση. Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε η Άννα, ότι στράφηκε ο αστυνομικός που απολογεί το εναντίον του υπαλλήλου ότι μας έδωσε εντολή και δεν είναι αληθές ότι δεν μας υπέδειξε να κυνηγήσουμε. Προφανώς ο υπάλληλος του πρατηρίου Βενζίνης δεν είναι ο αρχηγός της αστυνομίας για να δεχθεί εντολές και να υπακούσει ή να μην υπακούσει ο αστυνομικός. Αυτό που λέει δεν έχει καμία σημασία ή αν του είπε ή δεν του είπε. Έπρεπε ο ίδιος να κρίνει, ενημερώνοντας και το κέντρο της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, για το αν έπρεπε να συμβεί αυτή η καταδίωξη και πώς έπρεπε να αντιδράσει. Υπάρχουν προφανώς αντιφατικά στοιχεία. Πότε λέει ότι ήμουν σε νόμιμη άμυνα, οπότε σε νόμιμη άμυνα θα μπορούσα στατικά, δηλαδή γιατί δεχόμουν επίθεση, να πυροβολήσω εναντίον του δράστη, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι το αυτοκίνητό του είναι ένα όπλο με την προσπάθεια εμβολισμού, εάν έχει γίνει εμβολισμός. Πότε λέει ότι πυροβόλησα στα λάστιχα, είναι αντιφατικό, διότι πυροβόλησα στα λάστιχα με αναπήδηση του αυτοκινήτου, με αναπήδηση της μοτοσυκλέτας μου, σημαίνει ότι εγώ ήμουν εν κινήσει. Είναι εν κινήσει, σημαίνει δηλαδή ότι είχαμε μια μορφή καταδίωξης και υπάρχουν ρητές εντολές από την αστυνομία. Έχει δοθεί μια εγκύκλιος από τον Δεκέμβριο του 2021 και προγενέστερες εντολές μετά από αυτό το παρόμοιο περιστατικό που είχαμε στα Πέραμα, στο Πέραμα, που λέει δεν πυροβολεί στη διάρκεια καταδίωξης, ακριβώς γιατί ένας αστυνομικός που είναι εν κινήσει, είτε για λόγους αναπήδησης είτε για λόγους ελέγχου της μοτοσυκλέτας, δεν μπορεί να είναι εύστοχος να στοχεύσει αυτό που θέλει, γιατί υπησέρχονται και αστάθμητοι παράγοντες. Τώρα λοιπόν επικαλείται πάλι την αναπήδηση της μοτοσυκλέτας. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αποτελέσει μια επαρκή δικαιολογία, γιατί έπρεπε να το σταθμίσει νωρίτερα ότι μια μοτοσυκλέτα που είναι εν κινήσει, γιατί εδώ παίζονται ακριβώς. Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη, για να καταλάβω κάτι. Εάν δηλαδή πράγματι προσπάθησε να εμβολήσει με το αγροτικό την μηχανή, είχε δικαίωμα με βάση τον κανονισμό της αστυνομίας να πυροβολήσει ο αστυνομικός? Μπορεί να πυροβολήσει, όχι με βάση τον κανονισμό του νόμου περί όπλων, μπορεί να πυροβολήσει γιατί ενδυνάμει το όχημα αν γίνεται μια προσπάθεια εμβολισμού. Αν ισχύει σε αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτό, όπως υποστηρίχθηκε και στο Πέραμα ότι υπήρχε μαζικός εμβολισμός οχημάτων της αστυνομίας, μοτοσυκλετών της αστυνομίας, δεν επιβεβαιώθηκε πλήρως αυτό. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να πυροβολήσει στατικά και αμυνόμενος. Όχι εν κινήσει. Όχι εν κινήσει. Εν κινήσει δείχνει αντιφατικό, ότι ήταν σε καταδίωξη, το κυνηγούσε. Δεν ήταν αμυνόμενος γιατί βλέπε να έρχεται ένα αυτοκίνητο κατά πάνω του. Ήταν εν κινήσει και εν κινήσει, επειδή υπάρχει, όπως λέει, η αναπήδηση, το ένα ισχύει το άλλο. Θα έπρεπε ακριβώς να μην πυροβολήσει, γιατί είναι ο κανονισμός που έχουν δοθεί. Προβλέπει ο νόμος. Προβλέπει η εσωτερικός κανονισμός της ελληνικής αστυνομίας, λέει ρητά και με την προηγούμενη και με την νεότερη εγκύκλωση.
ότι δεν μπορείς να πυροβολήσεις στη διάρκεια, δεν πρέπει να πυροβολήσεις στη διάρκεια της καταδίκουσης, ακριβώς λόγω αυτών των αστάθμη των παραγόντων που επικαλούνται τώρα οι αστυνομικοί. Μάλιστα, πολύ απόλυτο σαφή αυτά τα οποία μας λες, Βασίλη Λαμπρόπουλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή του Ασπροπύργου. Τρεις ομάδες όπκε έπεσαν σε ενέδρα από ομάδα Ρωμά, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να δεχθεί σκάγια στο πρόσωπο. Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής άκουγαν τους πυροβολισμούς. Το ΜΕΓΑ κατέγραψε επιχειρήσεις της αστυνομίας με εφόδους σε σπίτια, συλλήψεις και προσαγωγές. Για άλλη μια μέρα, οι επιχειρήσεις σε καταβλισμούς Ρωμά στη Δυτική Αττική συνεχίζονται. Αστυνομικοί σπάνε την πόρτα ενός σπιτιού στον Ασπρόπυργο και με τα όπλα στα χέρια μπαίνουν μέσα με προσοχή. Το ΜΕΓΑ και ο Μαρίνος Αλιφέρης βρίσκονται εκεί και καταγράφουν τις έρευνες. Αστυνομικοί της ομάδας ΣΟΠ και πραγματοποιούν έλεγχο αυτή την ώρα σε σπίτι στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Αναζητούν άτομα τα οποία εμπλέκονται με τα χθεσινοβραδινά επεισόδια. Προχωρούν σε συλλήψεις και προσαγωγές ύποπτων ατόμων. Σε Μενίδη αλλά και Ασπρόπυργο, αστυνομικοί κάνουν έφοδο σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Αστυνομικοί της ομάδας όποια αυτήν την ώρα με τα όπλα στα χέρια πραγματοποιούν μία ακόμη προσαγωγή στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Ταυτόχρονα άλλες ομάδες επιχειρούν σε σπίτια της περιοχής. Πραγματοποιούν ελέγχους σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Με φακούς στα χέρια κάνουν φύλο και φτερό το εσωτερικό των οχημάτων. Στην επιχείρηση συνδράμουν εκπαιδευμένα σκυλιά. Δίπλα, μικρά παιδιά παρακολουθούν τρομαγμένα. Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε περιοχές όπου τις τελευταίες ημέρες ομάδες οργισμένων Ρωμά προκαλούν σοβαρά επεισόδια με αφορμή το βαρύ τραυματισμό από όπλο αστυνομικού του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη. Χθες το βράδυ στην περιοχή των δηληστηρίων Ασπρόπυργου, τρεις ομάδες όπκε δέχτηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ενέδρα από ομάδα Ρωμά και ένας άνδρας δέχτηκε σκάγια στο πρόσωπο. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΚΑΜ και η συνδρομή ελικοπτέρου. Έντρομοι, οι κάτοικοι της περιοχής άκουγαν τους πυροβολισμούς. Πολλοί πυροβολισμοί. Ναι, αρκετοί. Πέσανε αρκετοί. Η κάμερα του ΜΕΓΑ στις σημερινές έρευνες κατέγραψε διάσπαρτα φυσίγκια στην ευρύτερη περιοχή. Κοντέψαμε να σκοτωθούμε, πετάξανε αυτό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της επίθεσης που δέχτηκαν, όπως καταγγέλνουν στο ΜΕΓΑ, από νεαρές ομάδες Ρωμά την ώρα που προσπαθούσαν να γυρίσουν σπίτι τους. Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν. Κοντέψαμε να σκοτωθούμε, κάνουμε λυγμό, πετάξανε μάρμαρο, τι είναι αυτό εδώ, μας κατέστρεψαν το αμάξι. Μπροστά μας πετάξανε ένα λάστιχο από το πούλμαν που κόβουν εκεί. Παίρνουμε τηλέφωνο την αστυνομία και δεν ήρθανε, δεν μας βοηθήσανε. Και ήρθαν και μας την πέσανε. Και μετά ήρθανε και με ένα παπάκι χωρίς πινακίδα με ένα pitbull. Για άλλη μια νύχτα, η Δυτική Αττική κάηκε. Κορυδαλό είμαστε, παιδιά. Στην περιοχή του Σχιστού στον Κορυδαλό, νεαροί άναψαν φωτιές σε κάδους σκουπιδιών και λάστιχα, πέταξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Το πρωί μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο πολυεστερικών στον Ασπρόπυργο, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 εξαιτίας της υψηλής τοξικότητας των καπνών. Ο ιδιοκτήτης του κάνει λόγο για εμπρισμό από ομάδα Ρωμά, με την πυροσβεστική να ερευνά την υπόθεση. Η ατμόσφαιρα εδώ στο εργοστάσιο πολυεστερικών, όπου ξέσπασε φωτιά στις 7.30 το πρωί, είναι ιδιαίτερα αποπνικτική. Το υλικό θεωρείται βραδιφεγές και σύμφωνα με τους πυροσβέστες θα αργήσει να κατασβεστεί. Την ίδια ώρα, 28χρονος Ρωμά έχασε τη ζωή του σε καταβλισμό των Μεγάρων μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από ομόφυλό του. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τον φερόμενο δράστη να εντοπίζεται στην περιοχή της Μαγούλας. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σχετίζεται με τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. Στα Άνω Λιώσια θα μεταφερθούμε, όπου βρίσκεται ο Μαρίνος Αλιφέρης, για να μας δώσεις, Μαρίνο, τον απολογισμό των αστυνομικών επιχειρήσεων στους καταβλισμούς. Τι βρήκαν?
Μια αστυνομική επιχείρηση, Κατερίνα, που ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί με δεκάδες αστυνομικούς να συμμετέχουν, πάνωπλους αστυνομικούς με βαρύτατο οπλισμό. Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 8 ενέργειες αστυνομίας μέσα σε σπίτια στα Νεόκτιστα, στο Μενίδη, στα Άνω Λιώσια. Εκεί προχώρησαν σε συλλήψεις 6 ατόμων, ενώ προσήχθησαν συνολικά 15 άτομα τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή, τα οποία εκείνη την ώρα που γινόταν η επιχείρηση κρίθηκαν ύποπτα από τις κινήσεις που πραγματοποιούσαν. Έχουν βρεθεί και ναρκωτικές ουσίες, γιατί έγιναν δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις. Η μία το πρωί από την ασφάλεια και η δεύτερη νωρίς το μεσημέρι από τη δίωξη ναρκωτικών εδώ της ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Μία νύχτα που ετοιμάζονται όλοι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη της αστυνομίας και με τα θωρακισμένα οχήματα, με τα κανόνια νερού σε στρατηγικά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει συμβεί κάτι. Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος ότι θα είναι μία ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στη Δυτική Αττική, Κατερίνα. Μάλιστα, και από τα Άνω Λιώσια στο Μενίδη, όπου βρίσκεται η Κατερίνα Νόντα, παραμένουν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, Κατερίνα, ακόμα και η άβρα της αστυνομίας, σε περίπτωση που έχουμε πάλι ακραία επεισόδια. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, διάσπαρτες αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, σε εγρήγορση και σε επιφυλακή υπό τον φόβο επεισοδίων που, όπως έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες, ξεκινούν αργά τη νύχτα με πυροβολισμούς και βανδαλισμούς. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε την κλούβα της ελληνικής αστυνομίας, βλέπετε δημιουργίες των ΜΑΤ αλλά και την ΑΒΡΑ, το ειδικό τεθωρακισμένο υδροφόρο όχημα της αστυνομίας, σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουν. Αυτό που λένε, Κατερίνα, από την αστυνομία είναι ότι προσπαθούν κάθε φορά να περιορίσουν τα επεισόδια με λεπτούς χειρισμούς, καθώς οι Ρωμά στις συγκρούσεις βάζουν μπροστά συνήθως μικρά παιδιά. Έχουμε δει πρωταγωνιστές επεισοδίων ετών 6, 7 και 8 ετών. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Κατερίνα Νότα, και θα γυρίσουμε εμείς σελίδα, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο κακοκαιρία.